Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θεκλά Πετρίδου και με βλέπετε προβληματισμένη στο εξώφυλλο του βίντεο και όντως είμαι εξαιρετικά προβληματισμένη για αυτό το ζήτημα. Για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το no contact με τοξικούς και ενάρκησους γονείς και τους υπτάμενους πυθήκους που στέλνουν για να μας προκαλέσουν, να μας κάνουν hoovering, να προκαλέσουν την επαφή μαζί τους ή έστω να μας απορριθμίσουν συναισθηματικά. Τα δύο σχόλια τα οποία θα χρησιμοποιήσω ως αρχή για αυτό το βίντεο είναι κάτω από το βίντεο «Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται, η οικογένεια, εκκλησία, ειδική εντός εισαγωγικών, όλοι συνεχίζουν την κακοποίηση». Το συγκεκριμένο βίντεο, το link του συγκεκριμένου βίντεο θα το βάλω στην περιγραφή ούτω ώστε αν κάποιο δεν το έχει δει να το δει ή αν το είδε και το ξέχασε να το ξαναθυμηθεί. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο σχόλιο. Λέει μια φίλη, οι συνεξαρτόμενοι έχουν έντονη ενοχικότητα και ξεκινούν συνήθως ως γονιοποιημένα παιδιά λοιπόν. Σε ευχαριστώ Θέκλα, με έχει απασχολήσει πάρα πολύ η σκέψη τι είναι αυτό που κάνει κάποιον να μην μπορεί να εγκαταλείψει, να μην μπορεί να βάλει τελεία. Δεν είναι μόνο η αδυναμία του χαρακτήρα λοιπόν η δηλία ή το συμφέρον. Μπορεί να είναι και η έντονη ενοχικότητα και το γεγονός ότι ξεκίνησαν ως γονιοποιημένα παιδιά. Από την άλλη, η συνεξάρτηση αυτή δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για έναν σκεπτόμενο άνθρωπο. Απλή προβληματισμή με πολλή αγάπη και ευγνωμοσύνη. Συμφωνώ με αυτό που λέει η φίλη, όμως θέλω να πω ότι η συνεξάρτηση είναι μια αρρώστια, εντό εισαγωγικών, είναι μια συνθήκη πολύ δύσκολη. Και όταν είσαι ένας άνθρωπος με στοιχεία συνεξάρτησης, όταν είσαι ένας άνθρωπος συνεξαρτημένος και κυρίως στο οικογενειακό σου περιβάλλον, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεμπλακείς. Και ίσως το να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις συνεξάρτηση, το να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι εγώ παιδί, το να συνειδητοποιήσεις ότι έχει ως κίνητρο την ενοχικότητα, αυτό να σε βοηθήσει πάρα πολύ στο να δουλέψεις την έξοδο σου μέσα από αυτό το φαύλο κύκλο της συνεξάρτησης. Η συνεξάρτηση είναι σαν ένα κλούβι στο οποίο κλεινόμαστε εθελούσια, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, και νιώθουμε ότι ο μόνος τρόπος ύπαρξης που έχουμε, ο μόνος τρόπος ύπαρξης που μπορούμε να έχουμε είναι μέσω του έτερου προσδιορισμού. Παίζει τεράστιο ρόλο η ψυχοεκπαίδευση για να ξυπνήσει ένας άνθρωπος που είναι συνεξαρτημένος, να το αντιληφθεί ότι υποφέρει από συνεξαρτησή, μέσω της ψυχοεκπαίδευσης να του γίνει στην ουσία μια θετική δημιουργική πλήση εγκεφάλου. Δηλαδή ακούγοντας και ξανακούγοντας με προσοχή ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο στο οποίο δίνεται έμφαση στη συνεξάρτηση, δίνεται έμφαση στο τι σημαίνει συνεξάρτηση, πώ λειτουργεί η συνεξάρτηση, πόσοι πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από συνεξάρτηση, πώ είναι το στοιχείο τη ενοχικότητα, τη ευθύνη, πώ η υπερβολική ενσυναίσθηση συνδέεται με τη συνεξάρτηση, Ακούγοντα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο με προσοχή, στο οποία επισημαίνεται πόσο επικίνδυνο πράγμα είναι να νιώθουμε ενσυναίσθηση για ανθρώπου οι οποίοι δεν νιώθουν καθόλου ενσυναίσθηση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αφυπνιστούμε. Και όταν αφυπνιστούμε, τότε να αναζητήσουμε και ψυχοθεραπεία, η οποία ψυχοθεραπεία από ειδικό που είναι ενημερωμένο για τα ζητήματα τη συνεξάρτηση και του ναρκισισμού είναι απολύτω απαραίτητη, απολύτω απαραίτητη για να μπορούμε να βγούμε από το φαύλο κύκλο τη συνεξάρτηση και να μπορούμε να μάθουμε να συνδυόμαστε υγιώ με τον εαυτό μα και του άλλου ανθρώπου. Να αντιληφθούμε δηλαδή ότι αυτό το κλουβί στο οποίο είμαστε μέσα, εμείς το έχουμε χτίσει και εμείς ήδη μπορούμε να το χαλάσουμε. Είναι μια διαδικασία το να αναρρώσει ένα συνεξαρτόμενο, η οποία παίρνει χρόνο. Άμα σκεφτεί κάποιο πόσα πολλά χρόνια χτιζόταν το σχήμα τη συνεξάρτηση που έχει σήμερα, θα δώσει στον εαυτό του το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να μπορέσει να αποδομήσει αυτό το σαθρό οικοδόμημα χαμηλή ευτοεκτίμηση ανασφάλεια που είναι η συνεξάρτηση. Πάμε τώρα στο δεύτερο σχόλιο. Μια άλλη φίλη κάτω από το ίδιο ακριβώς βίντεο γράφει πώς να κρατήσω πρακτικά μακριά την οικογένειά μου. Μένω αλλού εδώ και χρόνια πια. Συντηρούμε μόνοι μου και στέλνουν ανθρώπους την αδερφή μου στο σπίτι μου και μου αφήνει φαγητά, φαγητό στο παράθυρο. Έχουν ψυχιατρικά θέματα υγείας, είναι ενάρκηση, είναι ελεγκτική. Έχω σοβαρό αυτοάνωσο εξαιτία και της κακοποίησης τόσα χρόνια από το σπίτι μου λεκτική και ψυχολογική. Έχω κόψει επαφή, δεν με αφήνουν ήσυχη. Τι να κάνω. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή λέει ότι ζει μακριά από την οικογένειά της, αλλά οι γονεί τη οι οποίοι είναι ενάρκηση, οι οποίοι λέει έχουν ψυχιατρικά θέματα υγεία, είναι ενάρκηση, είναι ελεγκτική. Τώρα δεν καταλαβαίνω αν έχω ψυχιατρικά θέματα υγεία και Παράλληλα, είναι και νάρκιση και ελεκτική, ή αν θεωρεί ψυχιατρικό θέμα υγεία τον ναρκισισμό και την ελεκτικότητα. Αν θεωρεί ψυχιατρικό θέμα υγεία τον ναρκισισμό και την ελεκτικότητα, να σου θυμίσω ότι λέμε εδώ και πολύ καιρό ότι ο αρκισμό είναι ένα στυλ προσωπικότητα, η ελεκτικότητα είναι ένα στυλ προσωπικότητα και δεν αποτελεί ψυχική αρρώστια ή ψυχική διαταραχή του, ώστε να του λυπόμαστε του καημένου που πάσχουν και υποφέρουν από την ασθένεια του ναρκισισμού ή από την ασθένεια της ελεκτικότητας. Τώρα, αν κάποιο έχει μια άλλη ψυχική διαταραχή, για παράδειγμα έχει κατάθλιψη και παράλληλα έχει και ναρκισισμό, είναι διαφορετικό το θέμα, αλλά πάλι και ένας άνθρωπος που έχει κατάθλιψη ή ένας άνθρωπος που έχει μια αγχώδη διαταραχή ή ένας άνθρωπος που έχει μια διαταραχή πανικού, η ένα άνθρωπο που έχει μια οποιαδήποτε διαγνωσμένη διαταραχή δεν είναι για να τον λυπόμαστε. Είναι για να κάνει τη θεραπεία του. Δηλαδή, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε κανένα από εμά τα θέματα τη υγεία μα, τη ψυχική ή και τη σωματική, ω ένα τρόπο για να χειριζόμαστε του άλλου, ω ένα τρόπο για να είμαστε χειριστικοί προ του άλλου, ω ένα τρόπο για να επιβάλλουμε τη δύναμη μα και τον έλεγχο μας πάνω στου άλλου και το καθεξής. Η φιλενάδα που γράφει το δεύτερο σχόλιο όντω έχει απομακρυνθεί χωρικά από τους δικούς της, έχει μετακομίσει αλλού. Οι δικοί της όμως ξέρουν που είναι το σπίτι της και στέλνουν την αδερφή της να αφήνει φαγητό στο παράθυρο. Αν αυτή είναι η μόνη επαφή που έχεις μαζί τους, το φαγητό που αφήνει η αδερφή σου στο παράθυρο και δεν βγαίνει έξω να μιλήσει με την αδερφή σου. Και η αδερφή σου να αρχίσει να σου λέει: Είναι άρρωστη η μάνα μα, είναι άρρωστο ο πατέρα μα, θα πεθάνουν και θα έχει το κρίμα του. Είναι γέροι. Δείξε του κατανόηση, να του δει πώ έγιναν, είναι στα τελευταία του. Ε, μην είσαι τόσο σκληρή κουτουλουπού, κουτουλουπού. Αν μπαίνει σε αυτέ τι συζητήσει μαζί τη, αυτό σίγουρα σε ταλαιπωρεί, αυτό σίγουρα σε επανατραυματίζει ψυχικά και σου προκαλεί συναισθηματική απορρίθμιση. Αν όμω δεν βγαίνει έξω, δεν μιλά μαζί τη, αλλά παίρνει το φαγητό και το τρώ, τότε είσαι συνένοχη. Συνενεί στη δουλειά που κάνει ο επτάμενο πίθηκο. Δεν ξέρω πώ το χειρίζεσαι. Δεν ξέρω αν μιλά με την αδερφή σου. Γιατί δεν το ξεκαθαρίζει εδώ πέρα. Λε: Μένω αλλού εδώ και χρόνια πια, συντηρούμε μόνοι μου και στέλνω ανθρώπου στην αδερφή μου, στο σπίτι μου και μου αφήνει φαγητό στο παράθυρο. Υπάρχει περίπτωση να μην μιλά μαζί τη, να σου αφήνει απλώ το φαγητό, έτσι όπω τα γράφει. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Εάν θέλει να ξεκόψει εντελώ, πρέπει να σταματήσει να του δίνει επιβράβευση. Δηλαδή κάθε φορά που αφήνει η αδερφή σου φαγητό στο παράθυρο, να μην παίρνει το φαγητό από το παράθυρο. Να το αφήσει εκεί. Άμα μείνουν δύο πιάτα, τρία πιάτα, ξέρω εγώ, δοχεία, τέσσερα, πέντε, έξι και βρωμήσουν και χαλάσει το φαγητό έξω από το παράθυρο, θα σταματήσουν να σου στέλνουν. Άμω εσύ, αν κάθε φορά παίρνει το φαγητό και έχω και απορία, τι κάνει μετά με το φαγητό. Εάν η συσκευασία στην οποία έρχεται το φαγητό είναι επαναχρησιμοποιημένη, τι κάνει, Το πλένει κιόλα στο τάπερ και το βάζει πίσω στο παράθυρο για να έρθει αυτή να το πάρει. Δεν ξέρω. Εσύ ξέρει. Η γνώμη μου είναι ότι δεν δίνουμε καθόλου ενίσχυση σε οποιαδήποτε συμπεριφορά δεν μα αρέσει και μα ενοχλεί. Εάν μου στέλνουν φαγητό, τότε εγώ δεν το παίρνω το φαγητό άμα δεν το παίρνουν το φαγητό, θα καταλάβουν ότι δεν παίζει ρόλο αυτό. Επίσης, θα ήθελα να μιλήσεις με έναν νομικό, με ένα δικηγόρο, να ρωτήσεις αν υπάρχει περίπτωση να δράσεις με έναν νομικό τρόπο, ούτω ώστε να αποτρέψεις ακόμη και την είσοδο της αδερφής σου στο σπίτι σου. Αλλά το ερώτημα είναι, έχεις πάει no contact με την αδερφή σου, γιατί δεν φτάνει να πάμε no contact μόνο με τους ναρκισσούς. Πρέπει να πάμε και με τους υπτάμενους πυθίκου τους. Γιατί οι υπτάμενοι πυθήκοι είναι οι enablers των ναρκισσών, είναι οι άνθρωποι που μεταφέρουν τα μηνύματα των νάρκισων και είναι οι άνθρωποι που με τη συμπεριφορά τους διευκολύνουν enable, διευκολύνουν τους ναρκισσούς να συνεχίσουν να είναι νάρκηση. και να συνεχίσουν να ταλαιπωρούν συγκεκριμένους ανθρώπους. Άρα, αν δεν έχεις πάει ήδη no contact με την αδερφή σου, να πας. Η γνώμη μου. Γιατί μία αδερφή με συμπόνια, μία αδερφή με ενσυναίσθηση θα καταλάβαινε την ανάγκη που έχεις να απομακρυνθείς από αυτούς. Θα έδειχνε συμπόνια για το αυτοάνωσο που έχεις, το σοβαρό αυτοάνωσο που έχεις. Θα σεβόταν την επιθυμία σου να κόψεις επαφή με τους γονείς σου και δεν θα λειτουργούσε ως πληροφοριοδότης τους και ως delivery τους. Εντάξει. Γνωρίζω άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει no contact με τους γονείς τους και έχουν εξηγήσει στα αδέρφια τους τους λόγους για τους οποίους έχουν πάει no contact και έχουν παρουσιάσει με διαβεβαιωτικότητα with assertiveness στα αγγλικά με σοβαρότητα και σταθερότητα την απόφασή τους ότι δεν θέλω σε καμία περίπτωση να έρθω ξανά σε επαφή με τους γονείς μας. Αν το σέβεσαι, αν μπορείς να το σεβαστείς αυτό το πράγμα και να έχεις επαφές μαζί μου χωρίς να μεταφέρεις μηνύματα από τους γονείς μας, καλώς. Αν δεν μπορείς να το σεβαστείς, θα αναγκαστώ να κόψω επαφές και με σένα γιατί πρέπει να προστατεύσω την υγεία μου. Δεν έχω άλλη επιλογή. Και έχει αδέρφια τα οποία το δέχονται, το σέβονται, διατηρούν σχέσεις με τα αδέρφια τους χωρίς να μεταφέρουν οποιαδήποτε πληροφορία από τους γονείς στα αδέρφια τους και μπορούν να έχουν ομαλές αδερφικές σχέσεις. Έχει άλλα αδέρφια τα οποία είναι ίσως τα χρυσά παιδιά της οικογένειας των αρχίσεων Τη ναρκιστική οικογένεια, ίσως είναι η πτάμενη πίθηκη, ίσω είναι και η δυνάρκηση, οι οποίοι όχι μόνο δεν το σέβονται, αλλά κάνουν και μπούλινγκ. Κάνουν και εκφοβισμό στην αδερφή, στον αδερφό που τόλμησε να πάει no contact στους Αγίου γονεί. Και σε εκείνη την περίπτωση, αναγκαστικά πάνε no contact και με τα αδερφιά. Εάν το θέλουμε και είμαστε 100% σίγουροι ότι θα είμαστε καλύτερα κρατώντας απόσταση και πηγαίνοντας no contact με τους τοξικούς και ναρκισιστικούς γονείς μας, οφείλουμε να είμαστε το ίδιο ξεκάθαροι και με τους υπτάμενους πυθήκους τους. Η πτάμενη πύθικοι είναι ένας όρος ο οποίος βγήκε από το παραμύθι του μάγου του Ως και αναφέρεται στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι μεταφέρουν μηνύματα από τους ναρκισσούς στα θύματα των ναρκισσών και προσπαθούν να πείσουν τα θύματα των ναρκισσών να πάνε πίσω στη σχέση με τους ναρκισσούς. Άρα η πτάμενη είναι επικίνδυνη. εξαιρετικά επικίνδυνη. Είναι αυτή που σε ένα έγκλημα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως απαθείς παρατηρητές. Γιατί παρατηρούν την εγκληματική δράση των αρχίσεων και την ενισχύουν αντί να παρεμβαίνουν και να προστατεύουν το θύμα από την κακοποίηση. Η λεκτική και η ψυχολογική κακοποίηση είναι σοβαρέ μορφέ κακοποίηση και πρέπει να μην τι ανεχόμαστε με τίποτα. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω ιστορίε επιτυχία ανθρώπων οι οποίοι έχουν καταφέρει να κρατήσουν τον no contact και να πάρουν τον εαυτό του πίσω, την ελευθερία του πίσω, την ψυχή του πίσω, την καρδιά του πίσω, το πνεύμα του πίσω. Μα το εύχομαι. Μα το εύχομαι να ζούμε ελεύθερα με την καρδιά μα, το πνεύμα μα, την ψυχή μα. Μακάρι να μην χρειαστεί να πάμε no contact, αλλά αν χρειαστεί αναγκαστικά θα το κάνουμε. Γιατί δεν μπορούμε να προστατεύσουμε διαφορετικά τον εαυτό μας. Αυτό το βίντεο φυσικά θα μπει στο playlist για το No Contact. Μου.